Στα 40 χρόνια λειτουργίας του, το Υγεία έδωσε και συνεχίζει να δίνει το βήμα στην ανάπτυξη της ιδιωτικής περίθαλψης στην Ελλάδα, δικαιολογώντας απόλυτα τον τίτλο του βασικού πρωταγωνιστή του τομέα, αφού διαθέτει 4 νοσοκομεία στην Ελλάδα και στην Αλβανία, συνολικής δυναμικότητας 1.219 κλινών, με 55 χειρουργικές αίθουσες, 19 αίθουσες στοκετών και 10 μονάδες εντατικής θεραπείας. Στον Όμιλο Υγεία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους περισσότεροι από 3.100 εργαζόμενοι και περίπου 3.900 συνεργάτες γιατρούς. Καλούμε στο βήμα τον κύριο Ανδρέα Καρταπάνη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Υγεία, να παραλάβει το βραβείο από τον κύριο Γιάννη Ματσούκα, τον καθηγητή ιατρικής χημίας του Πανεπιστημίου Πατρών και τον άνθρωπο που έφερε το Watson, να τα λέμε αυτά, έτσι, τον ομπελίστα Watson στην Ελλάδα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την πραγματικά πολύ τιμητική διάκριση. Βλέποντας ότι μαζί με την Εθνική Ίσως είμαστε οι μόνοι μη φαρμακευτικές εταιρείες στην αίθουσα και σε αυτή την εκδήλωση, θα ήθελα να πω ότι και ο κλάδος ο δικός μας έχει δοκιμαστεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια με τα συστήματα Clawback, Rebate και όλα τα σχετικά. Μπορεί βέβαια τα νούμερα να μην είναι σαν τις φαρμακευτικές, γιατί και ο τζίρος μας δεν είναι σαν αυτές τις τις εταιρείες, αλλά πιστέψτε με, δεν είμαστε ένα στους τρεις που προσφέρουμε δωρεάν. Εμείς προσφέρουμε ένα στους δύο. Ένα στους δύο ασφαλισμένους, οι οποίοι που έρχονται στις ιδιωτικές κλινικές περίπου, παίρνει περίθαλψη δωρεάν. Μην ξεχνάμε ότι ο κλάδος ο δικός μας είναι υποχρεωμένος να επενδύει συνεχώς σε καινοτομία και να πληρώνουμε και τα καινούργια φάρμακα, αν θέλουμε να μας προτιμούν οι ασθενείς μας. Αλλά όχι μόνο τα φάρμακα, αλλά και την υπόλοιπη ιατρική τεχνολογία, που είναι αρκετά αρκετά ακριβή. Και φυσικά το κάθε καινούργιο κοστίζει και από την ερευνά του και από όλα τα σχετικά. Προσπαθούμε σε αυτό το περιβάλλον το δύσκολο που είμαστε όλοι να επιβιώσουμε, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα έρθουν και καλύτερες μέρες. Ευχαριστώ.